9 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα. Οπότε σε αυτά τα 24 δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κλέψει την μπάλα και να σκοράρει. Για να δούμε. Man to man άμυνα από τον ΠΑΟΚ όπως σημειώσαμε. Ο Μαλίκ Χόγκα στην μπάλα, αφήνει στον Νικολαίδη. Κάνει το σούτ, αποκρούει ο Λοΐζος και να η επίθεση για τον ΠΑΟΚ τώρα. Πρέπει να τρέξει ο ΠΑΟΚ τώρα. Μαστορογιάννης. Φάουλ πάνω στο Μαστορογιάννη. 9, 8. Επανάληψη της φάσης διαιτητής. Ξανά επανάληψη. Δεύτερη φορά επανάληψη διαιτητής. Αν είναι δυνατόν. Ο ΠΑΟΚ χάνει την πρόκριση εξαιτίας του διαιτητή. Έχουν πέσει οι παίχτες του ΠΑΟΚ πάνω στο διαιτητή. Έχει σταματήσει δύο φορές τη φάση πάνω στην εξέλιξη. Ενώ τα φάουλ εκτελούνται κανονικά. Δύο φορές ο διαιτητής σφύριξε για να ξαναγίνει η εκτέλεση από το φάουλ του Μαστορογιάννη. Δεν γίνονται αυτά. Είναι πάνω στο ρέφερι όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο έφορος, ο κύριος Πετρίδης.